Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του ΑΛΦΑ τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα, κύριε Γραμματέα. Καλησπέρα σα. Πολιτική επικαιρότητα από τη μία, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με την αθλητική επικαιρότητα. Από την άλλη, θα μου το επιτρέψετε, μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ότι είστε και Ολυμπιακό. Τα συναισθήματά σα και πραγματικά αν το περιμένατε αυτό που συνέβη. Καλά, να σα πω το εξή: ότι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και να σε τέτοιον αγώνα, σε τέτοια διοργάνωση ευρωπαϊκού επίπεδου θα την υποστήριζα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ε, νομίζω έπαιξε καλά ο Ολυμπιακό. Ήταν πολύ δύσκολη μάχη για όσου τηλεθεατέ ή για όσου την είδαν ζωντανά τη, τον αγώνα αυτό. Ήταν δύσκολη μάχη. Η Φιωρεντίνα είναι έμπειρη ομάδα σε τέτοιε διοργανώσει, συγκροτημένη. Αλλά τα κατάφερε τελικά ο Ολυμπιακό. Και... Δεν πήγατε στο γήπεδο. Όχι, όχι. Σπίτι, με συντρόφου, με την οικογένεια. Το είδα. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ Σαν να ξυπνάει κάτι σε αυτό που λέγεται ελληνικός αθλητισμός και πάλι έτσι Ναι, αν δεν είχαμε και την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού μέσα σε όλα αυτά mm -hmm. ε, Και ενισχυόταν περισσότερο από το κράτος, από το δημόσιο ε, Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικά ε, μεγάλοι αθλητές Σε όλα τα είδη, δεν είναι μόνο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ στα... στον αθλητισμό γενικότερα σε όλα τα αθλήματα είναι παιδιά με όρεξη που έχουν τη δυνατότητα αλλά πρέπει να τους δίνεις και τις προϋποθέσεις προχτές για παράδειγμα το βράδυ πήγα και παρακολούθησα ένα πρωτάθλημα που ήταν τελικό vintage λέγεται ή που ήταν στο τελικό ε, η Παλίνη με τον Δραπετσόνα Κερατσίνη mm -hmm. που είναι βέβαια μεγαλύτερη ηλικίε, είναι αυτή η απόμαχοι ας το πούμε έτσι τι απόμαχη δηλαδή τώρα από 35 χρονών και πάνω τέλος πάντων 40-50 είναι κάποιοι μεγαλύτεροι που παίζουν και συνεχίζουν και πάει νεολαία. Πάνε σχολεία, πάνε μαθητέ, του παρακολουθούν και έδωσε εκεί το κύπελο στην ομάδα που, που κέρδισε. Ναι, ήταν βόλει, ήταν αγώνα βόλεγγ αυτό. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό, αλλά χρειάζεται ενίσχυση. Πρέπει το κράτο να ενισχύσει ε, αυτό το, τον αθλητισμό, την νεολαία μα, γιατί είναι και διέξοδο για τα παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό. Πριν πάμε στα πολιτικά, να σα βάλω και σε καλοκαιρινή διάθεση. Ο κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, ρωτήθηκε σήμερα με ποιον πολιτικό αρχηγό θα ήθελε να βρεθεί σε ένα εγκαταλελειμμένο νησί. Να αποκλειστεί εκεί και διάλεξε εσά και είπε με τον κ. Κουτσούμπα για να μου εξηγήσει πώ μπορεί να είναι κανεί τι μέρε μα κομμουνιστή. Του <laughs> το εξηγώ κάθε μέρα, αλλά πού να καταλάβει. <laughs> αλλά τώρα να βρεθούμε σε νησί ερημικό, απομονωμένοι, Ξέμπαρκι εκεί, σημαίνει κάποιο ναυάγιο έγινε. Οπότε η καντεμιά πάει σύννεφο εδώ. Τώρα ποιο είναι και πώ θα βρεθούμε εκεί, δεν ξέρω. Δεν σα το εύχομαι γενικά το ναυάγιο. Ε, ούτε εγώ το εύχομαι στον εαυτό μου τέτοια τραγωδία. <laughs> Κύριε Γαματέα, η πιο συνηθισμένη ερώτηση, ίσω που γίνεται εν ώψη ευρωεκλογών στου ε, εκπροσώπου του Κομμουνιστικού Κόμματο, είναι γιατί να ψηφίσει κανεί ένα κόμμα ε, για την Ευρωβουλή το οποίο ε, έχει ως βασική άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη των λαών, για τα συμφέροντα των πολλών δηλαδή. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι της διαφθοράς, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της ακρίβειας. Οι πολιτικές της δηλαδή οδηγούν σε βάσανα και σε ταλαιπωρία τους λαούς παρά όλα αυτά που λέγανε άλλα κόμματα, όχι εμείς εδώ και χρόνια ότι όταν θα μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαμε ευημερία, θα ήταν ισότητα, βλέπουμε να μεγαλώνουν οι ανισότητε μεταξύ των χωρών και βεβαίω οι λαοί να περνάνε από το κακό στο χειρότερο όλο και πιο δύσκολα. Γιατί χειρότερη γίνεται αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εμεί λέμε πρέπει να σπάσουμε αυτά τα δεσμά, να αποδεσμευτούμε από αυτή την Ένωση των Μονοπωλίων και βέβαια οι λαοί μπορούν να οικοδομήσουν μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Πρέπει να τα αποφασίσουν οι ίδιοι δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Λαών, η Ευρωπαϊκή Ένωση του Σοσιαλισμού, αυτή που προτείνουμε εμείς, όπως και η Ελλάδα ε, του Σοσιαλισμού και του ελληνικού λαού, ε, θα είναι πραγματικά μια ένωση που θα έχει ως προμετωπίδα τη την αλληλεγγύη, τη φιλία ε, των λαών, την ισοτιμία, την προάσπιση Άρα, των δικαιωμάτων. Άρα, ψηφίστε μας για να αλώσουμε το σημερινό σύστημα από μέσα. Μα κοιτάξτε, εμεί θέλουμε να είμαστε ισχυροί και εκεί που παίρνονται οι αποφάσει, για να τι αποκαλύπτουμε έγκαιρα, για να τι εμποδίζουμε αν μπορούμε, για να τι καθυστερούμε, και βεβαίω εκεί που παίρνονται οι αποφάσει είναι το Ευρωκοινοβούλιο πρώτα απ' όλα. Και στη συνέχεια έρχονται στα εθνικά κοινοβούλια, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για παράδειγμα, και η κάθε κυβέρνηση υλοποιεί mm -hmm. αυτέ τι αντιλαϊκέ αποφάσει. Άρα είναι κρίσιμο ζήτημα ε, εδώ. Το ΚΚΕ να είναι πολύ ισχυρό, γιατί δεν έχει δεσμεύσει, δεν έχει εξαρτήσει από τα λόμπι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν. Μπορεί με καθαρό μυαλό και καθαρέ θέσει να ασκεί κριτική, να ενημερώνει τον λαό, να τον προετοιμάζει, έτσι ώστε αυτά, αυτά που θα έρχονται και αυτά που θα έχουμε ω επιπτώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να μπορεί έγκαιρα να ενημερώνει ο ελληνικό λαό και να τα αντιπαλεύει. Γιατί το κύριο ζήτημα είναι τι αντιπολίτευση κάνει σε αυτά. Mm -hmm. Όπω στην Ελλάδα, για παράδειγμα, γιατί ούτε στην Ελλάδα εμείς συμφωνούμε με αυτό το πολιτικό σύστημα ε, στα πλαίσια του καπιταλισμού, δεν συμφωνούμε με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, δεν συμφωνούμε με αυτούς τους αστικούς θεσμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καθόμαστε στη γωνία και παρακολουθούμε σαν παρατηρητές τα γεγονότα ή σαν κριτές, συμμετέχουμε ενεργά. Και εκεί που διαμορφώνουν οι αποφάσεις, στα κέντρα δηλαδή των αποφάσεων και εκεί. Που ανατρέπονται αυτέ που είναι οι δρόμοι του αγώνα, κυρίω. Ε, αυτό το ερώτημα καταλήγει πάντα σε ένα δίλημα το αντιμετωπίζει και ο ψηφοφόρο ίσω. Γιατί να μην ψηφίσω ένα πιο φιλοευρωπαϊκό αριστερό κόμμα, για παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί για παράδειγμα το 47% του ελληνικού λαού θέλει να καταδικάσει την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τέτοιου είδου κόμματα είναι με τα μπούνια με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, των μνημονίων, των αντιλαϊκών πολιτικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, θεωρεί η ιερή αμυντική συμμαχία το ΝΑΤΟ, θεωρεί ότι μπορεί να καλυτερεύσει οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας αυτή, τη αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας που τη γνωρίσαμε και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη τόσα χρόνια και κατέστρεψε ουσιαστικά οικονομίες, λαούς και δικαιώματα λαών αυτή θεωρεί ότι μπορεί να την κάνει καλύτερη μέσα από κάποιες επιμέρους βελτιώσεις. Mm. Και τον βλέπουμε συνεχώς όλο και περισσότερο αυτό το σύστημα, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον απορροφά, να τον τραβά και βεβαίως να καταντά ένα κόμμα ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά εκφυλισμένο με αποκορύφωμα αυτό που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνε. μήνες. Κύριε Χαματέα, για σας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά. Και τροτάω αυτό γιατί διάβασα και μια οργισμένη ανακοίνωση του κόμματός σας μετά την επίσκεψη του κυρίου Κασελάκη στο Μουσείο Μπελογιάννη. Δεν έχει δικαίωμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος ενός αριστερού κόμματος, να επικαλείται τον Μπελογιάννη. Ε, κοιτάξτε, προεκλογικά είναι και λίγο είναι τυχοδιοκτάκος ο κύριος Κασελάκης, είναι απατεωνίσκος, διότι τη μια μέρα μια να Μια, λες... μια μέρα, ναι, ναι, τη μια μέρα να λες, για παράδειγμα, ότι το ΝΑΤΟ είναι η αρή αμυντική συμμαχία και την άλλη να πηγαίνεις στο μουσείο του Νίκο Μπελογιάννη, που εκτελέστηκε λόγω του ότι θεωρούσε το ΝΑΤΟ κίνδυνο για τους λαούς. Εκτελέστηκε για, για αυτές τις πολιτικές που ο κύριος Κασελάκη σήμερα ε, τις εξωραίζει. Ε, τι τις εξοραίζει. τη μια μέρα να λες ότι η Ευρώπη ε, είναι το θαύμα που περιμέναμε όλοι και πρέπει να φτάσουμε για να πάμε την Ελλάδα στην Ευρώπη λες και άλλα κόμματα λένε ότι πάμε στην Αφρική, στην Ασία ή αλλού εννοεί γεωγραφικά, δεν εννοεί αυτό εννοεί ότι πρέπει να πάει στην αγκαλιά των αντιλαϊκών αποφάσεων και των λόμπι της διαφθοράς ψηφίζοντας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό υποτίθεται κόμμα αλλά και άλλα τέτοιου αριστερά κόμματα ψηφίζοντας ότι τα λόμπι αυτά της διαφθοράς που είχαμε τις κυρίες Καϊλή και άλλους τέτοιους το προηγούμενο διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι στοιχείο απαραίτητο της ευρωπαϊκής άκου δημοκρατίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Την ίδια ώρα που δίνει άλοθη για την αυτοάμυνα ε, στο Ισραήλ για να βομβαρδίζει και να σκοτώνει 20.000 παιδιά στους τελευταίους μήνες και εκατοντάδες χιλιάδες ε, τα προηγούμενα όλα χρόνια ως κράτος κατακτητής ε, της Παλαιστινιακής γης να πηγαίνει στην Παλαιστίνη προεκλογικά ενώ στην ουσία έδωσε άλοθη όλα αυτά τα χρόνια ή ετοιμαζόταν, όπω ξέρουμε όλοι, όταν πήγε στι ΗΠΑ, μου το λέγανε και εκεί οι άνθρωποι, οι ναι. ομογενεί, να συναντήσει το πιο αντιδραστικό Ισραηλινό λόμπι που υπάρχει εκεί. Όχι τουλάχιστον τι οργανώσει των Εβραίων, των Ισραηλινών που είχαν ε, κάποια αντίληψη ε, διαφορετική, προοδευτική, αλλά το πιο αντιδραστικό λόμπι αυτών. Άρα λοιπόν αυτό το κόμμα, πώ να το πει αριστερά. Δηλαδή μόνο κοροϊδία μπορεί πλέον ο ελληνικός λαός και μετά φυσικά, άλλωστε ξέρετε, να σας θυμίσω, τα ξέρει ο ελληνικός λαός, οι τηλεθετές που μας παρακολουθούν σήμερα. Εμείς και στο ΣΥΡΙΖΑ, με την προηγούμενη γησε, ηγεσία, ναι. κάναμε κριτική. Πάλι δεν θεωρούσαμε ότι δεν είναι αριστερά έτσι όπως αισθάνεται ο κόσμος ή εννοεί την αριστερά. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, είναι και λίγο κοροϊδία αυτό το αριστερός, δεξιός, η γεωγραφική δηλαδή προσδιορισμή που στην πολιτική δεν αποδίδουν τίποτα. Το σημερινό, το σημερινό, τοπίο στην πολιτική, με βάση και τις μετρήσεις ενώπιον των ευρωεκλογών, αλλά νομίζω ότι και την παγιωμένη εικόνα που έχουμε για τις εθνικές εκλογές. Πολύ κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, κύριε Γραμματέα. Έχουμε πάρα πολλά κόμματα, δέκα κόμματα για παράδειγμα αυτή την ώρα, είναι κοντά ή πάνω από το όριο να μπουν στην Ευρωβουλή. Αφήνω στην άκρη κυβέρνηση. Ναι, δεν νομίζω ότι τόσα κόμματα θα μπουν Στη, στην Ευρωβουλή τελικά, mm -hmm. αλλά αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Ε, έτσι νομίζω πάντα ήταν, δηλαδή πάντα είχαμε πάρα πολλά κόμματα δεν σας που κατεβαίναν. Όχι, δεν με ανησυχεί αυτό, με ανησυχούν οι πολιτικές αυτών των κομμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι μια τέτοια ψήφος, για παράδειγμα, του ελληνικού λαού που θέλει ειλικρινά να αμφισβητήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της, να αμφισβητήσει και να δώσει ένα μήνυμα ε, ένα μάθημα, αν θέλετε, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μπήκε, μπήκε καβάλα στάλογου του 41% και έφερε πολλά αντιλαϊκά μέτρα μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Χωρίς ναι. να έχει κλείσει καν ο χρόνος. Ε, μια πολιτική άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που έκαναν δίθεν αντιπολίτευση αλλά τους είδαμε να ψηφίζουν άλλως κατά 95% τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας αντίστοιχα στο Ευρωκοινοβούλιο ε, άλλος κατά 75% τα ψηφοδέλτια του νόμου, τα νομοσχέδια τη Νέα Δημοκρατία και αλλος κατα κατά ε, 55-60%. Άρα λοιπόν, αντιπολίτευση, ο ελληνικό λαό είδε αυτά τα χρόνια ουσιαστικά και μέσα στη Βουλή, και έξω από αυτή, εκεί κυρίω που κρίνονται ε, τα πάντα και μπορεί να πιέσει ο εργαζόμενο για κάποιε ανάσει ανακούφιση. Ε, ήταν μόνο από το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ήταν παντού. Στι εργατικέ κινητοποιήσει, για τα μεροκάματα, του μισθού, για να μην γίνουν απολύσει, για τα εργατικά ατυχήματα, για του πληστηριασμού ε, σπιτιών, για τι γυναικοκτονίε, για το έγκλημα στα Τέμπη και την τραγωδία των Τεμπών, ε, για την παιδεία, για του υγειονομικού ε, στα, νο, στα νοσοκομεία που χρειαζόμαστε γιατρού, νοσηλευτέ και δεν έχουμε. Αντίθετα, ε, δίνονται. Ε, ζεστό χρήμα ε, δίνεται σε λίγου. Άρα λοιπόν. Σε αυτά τα ζητήματα μπορεί τώρα να τα σκεφτεί ο ελληνικός λαός και να δώσει αποφασιστικά την ψήφο του, την ψήφο του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλό υπόλοιπο προεκλογικής μάχης ε, κύριε Κουτσούμπα και καλή δύναμη να σας ευχαριστήσω πάρα Σε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Είστε καλή καλά. συνέχεια.